Λοιπόν, κύριε Κρέτσο, και πάλι καλημέρα. Ευχαριστούμε θερμά που έχετε την καλοσύνη να δεχτείτε την πρόσκλησή μας για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Είχαμε τον κύριο Φίλη και τον κύριο Δένδια. Συμφώνησαν επί της αρχής ότι πρέπει να γυρίσουν οι αρμοδιότητες στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Η ανακοίνωση του Υπουργού Επικρατείας νομίζω είναι ξεκάθαρη. Πριν από λίγα λεπτά, ο κύριος Παπάς το ξεκαθάρισε πλήρως το τοπίο, σε ό,τι τον αφορά τουλάχιστον, και τη νέα νομοθετική ρύθμιση που προτίθεται να φέρει αύριο. Αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω, και επειδή ας πούμε είστε ο πιο ειδικός τώρα στην προκειμένη περίπτωση και στα θέματα τα πιο τεχνικά, αυτό το νόμο που θα φέρετε με βάση την απόφαση του Βουλίου της Επικρατείας μπορεί να ισχύσει αυτό για το ενίκιο των τηλεοπτικών σταθμών που ακούσαμε νωρίτερα, ότι δηλαδή θα πληρώνουν ένα ενίκιο οι τηλεοπτικοί σταθμοί, να έχουν μια προσωρινή άδεια, να πάρουν από εσάς ένα χαρτί. Πριν... Ναι, παρακαλώ. Πριν να απαντήσω, νομίζω ότι ισχύει. Καταρχάς, διότι εμείς δεν κάνουμε αδειοδότηση. Δίνουμε με αυτή τη ρύθμιση βεβαιώσεις προσωρινής λειτουργίας. Και το κάνουμε αυτό διότι αν ακόμη συμφωνήσουν οι πολιτικές δυνάμεις, όπως είδα πριν, επικράτησε ένα πραγματικά γόνιμο κλίμα συνένεσης. Για πρώτη φορά από τη Νέα Δημοκρατία το βλέπω αυτό. Και από εσάς. Θέλω να πω. Όχι, μην το λέτε αυτό. Δεν θα μην το λέτε αυτό. Δεν είναι κακό να συμφωνούν τα κόμματα. Επιστρέφτηκε για να μαζέψει την καλούμπα. Σιγά-σιγά-σιγά. Να σε ένα λεπτό, κύριε Γραμματέα. Επειδή δεν σας ακούω. Δεν μπορεί να ακούσει. Παρακαλώ, ένα-ένα θα μιλάει, γιατί ο κύριος Κρέτσος έχει επιστροφή. Δεν μπορεί να ακούσει. Μην τον αδικήσουμε. Και λέμε πράγματα που δεν μπορεί να ακούσει ο άνθρωπος. Λοιπόν, ελάτε, κύριε Γενικέ. Ωραία, να ολοκληρώσω αυτό. Παρακαλώ. Που σας έλεγα προηγουμένως. Πρόκειται για βεβαιώσεις προσωρινής λειτουργίας που αφορούν το χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός από το ΕΣΟΥΡΟΥ. Εάν πάρουμε μια υπόθεση εργασίας, ότι τη Δευτέρα επιτέλους οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου, το πολιτικό σύστημα αποφασίζει στο πώς θα κινηθεί εφ' εξής, με συνένεση, με ένα καλό κλίμα και με μια ωριμότητα που αρμόζει για τόσο σοβαρά θέματα που αφορούν την τηλεπικοινωνιακή πολιτική της χώρας, το φάσμα, τον αέρα της κτλ. Αυτό σημαίνει ότι ο διαγωνισμός δεν θα γίνει αυτομάτως. Σημαίνει επομένως ότι τα κανάλια, όπως και το δικό σας, θα συνεχίσει να λειτουργεί και θα είναι εντελώς παράνομο. Διότι αυτός ο διαγωνισμός, ο οποίος ακυρώθηκε, και έχει απόλυτο δίκιο η κυρία Μάνδρου, αυτό το οποίο έφερε η απόφαση του ΣΤΕ, την οποία δεν την έχει δει κανένας, αλλά προφανώς και κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει το 14-11, που είναι μια οριακή, αν θέλετε, πλειοψηφία, διότι με δύο διαφορετικούς ψήφους θα έχει κηρυχθεί ακόμη και το 2α. Έτσι είναι η δημοκρατία, κύριε Κρέτσο. Έτσι είναι η δημοκρατία. Έτσι είναι η δημοκρατία και τη δημοκρατία τη σεβόμαστε. Ακριβώς. Και στη δημοκρατία τη σέβεσαι όταν είσαι ειλικρινής. Και οι πολιτικές δυνάμεις μπορούν να κυβερνήσουν με 151 βουλευτές. Γιατί έτσι λέει ο νόμος, το Σύνταγμα, όπως το είπε. Προφανώς. Μην το πάμε εκεί, λοιπόν. Δεν νομίζω ότι είπε κάποιος ότι. Όχι. Να πάμε στην ουσία. Να συμμορφωθούμε πλήρως με την απόφαση του ΣΤΕ. Στην ουσία λοιπόν είναι ότι αν και τη Δευτέρα συμφωνήσει το πολιτικό σύστημα για ΕΣΟΥΡΟΥ, αυτό σημαίνει ότι θα περάσει ένα σοβαρό χρονικό διάστημα μέχρι να γίνει ένας διαγωνισμός. Διότι θα μου επιτρέψει λίγο να χαλάσω τη σούπα σε σχέση με την προηγούμενη συζήτηση. Εγώ εδώ πέρα διαβλέπω ένα κίνδυνο ή τουλάχιστον τη μισή αλήθεια, να λέει η Νέα Δημοκρατία. Ο νόμος Παπά δεν πήρε αρμοδιότητες από το ΕΣΟΥΡΟΥ σε σχέση με οποιοδήποτε προηγούμενο νομοθέτημα. Το προηγούμενο νομοθέτημα, για παράδειγμα, για τις άδειες, ο νόμος Ρουσόπουλου, που είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε καλά, κύριε Χατζή, δεν έλεγε ότι τον αριθμό των αδειών θα τον καθορίσει το ΕΣΟΥΡΟΥ. Έτσι. Αλλά ακόμη και σε αυτή την περίπτωση που αποφασίσει το πολιτικό σύστημα ότι τον αριθμό θα τον καθορίσει το ΕΣΟΥΡΟΥ, να είστε σίγουρος ότι αργά ή γρήγορα, είτε μέσω της αγοράς, είτε μέσω από θέματα που έχουν να κάνουν με το διαθέσιμο φάσμα ραδιοσυχνοτήτων, δεν θα γυρίσουμε σε ένα αριθμό αδειών πολύ διαφορετικό από τον αριθμό 4. Κύριε Κρέτσο, επιτρέψτε μου μία ερώτηση για αυτό που είπατε, το προσωρινό, ας το πούμε, νομοθεσία γέφυρα, που θα ρυθμίσετε τι θα γίνει μέχρι να έρθει το ΕΣΟΥΡΟΥ και να πει τι θα πει. Να σας ρωτήσω, σε ποια κανάλια θα δώσετε αυτό το προσωρινό χαρτί? Σε αυτούς που εκπέμπουν
ή σε αυτούς που πληρώσανε σε ένα διαγωνισμό που δεν ισχύει και δεν έχουν κανάλι? Ναι, είναι πολύ καλή ερώτησή σας. Κοιτάξτε, ο διαγωνισμός είναι μη γενόμενος. Μας άφησε χρόνους. Το μόνο που μας άφησε αυτός ο διαγωνισμός σίγουρα είναι μια πλούσια παρακαταθήκη, διότι καταλάβαμε επιτέλους ότι για αυτό το πόρο, για αυτό το αγαθό, υπάρχουν αρκετά χρήματα από συγκεκριμένα σοβαρά επενδυτικά σχήματα. Και εμείς αναδείξαμε αυτό το διαγωνισμό 4 σοβαρά επενδυτικά σχήματα για περίπου 1-1,5 μήνα. Μπορούσαμε πλέον να μιλάμε στην τηλεοπτική αγορά για επενδυτές. Όχι, απαντήστε μου σε αυτό που σας ρώτησα. Και όχι για πειρατές. Θα σας απαντήσω. Άρα, αυτός ο διαγωνισμός έφυγε. Επομένως, δεν έχει κανένα νόημα να μιλάμε για το τι έγινε σε αυτόν τον διαγωνισμό. Σύμφωνα λοιπόν με την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης, βεβαίως η προσωρινής λειτουργίας οφείλει να λάβει όποιος μπορεί να ανταποκριθεί στα δικαιολογητικά που ορίζει ο νόμος 4339, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν έχει καταργηθεί. Είτε, δηλαδή, μην ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα για το άρθρο 2. Σταθείτε. Αυτό το έφυγε, προσωρινό χαρτί, ναι, κύριε Κρέτσο, μου ακούστε, είναι πολύ κρίσιμο, γιατί μας ακούει και ο κόσμος που έχει δουλειές και δουλεύει εργαζόμενοι στα κανάλια και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Όταν λέτε χαρτί προσωρινό, μπορεί να πάρει ποιος? Αυτός που εκπέμπει, αυτός που έχει 400 εργαζόμενους και δεν εμφανίστηκε στο διαγωνισμό? Εγώ που αύριο το πρωί είμαι ένας επιχειρηματίας και ξύπνησα τώρα και είδα που είναι ατακτοποιητό και λέω, παιδιά, και εγώ μπορώ? Ποιος από όλους? Για ξεκαθαρίστε το μας αυτό. Μπορεί να, επαναλαμβάνω, μπορεί να πάρει το χαρτί όποιος μπορεί να εκπληρώσει κάποιες βασικές προϋποθέσεις του νόμου, για παράδειγμα τραπεζική, φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα. Έχει τον αριθμό 400, βέβαια, σε ένα χρονικό διάστημα 3 μηνών, διότι αυτό όριζε και ο νόμος 4339. Δεν έλεγε ότι από την ημέρα που παίρνεις την άδεια θα έχεις 400 εργαζόμενους, κατ' ελάχιστον, και εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, επαναλαμβάνω, διότι ξέρετε, στον χώρο της τηλεόρασης έχουμε πάρα πολλά μπλοκάκια, επισφάλειες και εργασίες κτλ. Ο κύριος Σαββίδης και ο κύριος Μαρινάκης μπορούν να ανοίξουν σταθμό, κύριε Κρέτσο? Ο κύριος Σαββίδης και ο κύριος Μαρινάκης φέρουν. Βεβαίως, αν εκπληρώνουν όλες αυτές τις προϋποθέσεις και μπορούν να καταβάλουν ένα εύλογο τίμημα. Άρα έχουμε αύξηση καναλιών. Έχουμε αύξηση καναλιών. Έχουμε αύξηση καναλιών, αλλά επαναλαμβάνω όμως ότι μετά την ακύρωση του διαγωνισμού, η οποία ακύρωση είναι σεβαστή, αυτό αποφάσισε το ΣΤΕ και άρα δεν. Είχατε δηλώσει ότι δεν τη σέβεστε πάντως αυτή την απόφαση? Όχι, δεν είχα πει αυτό. Αυτό και παρακαλώ πολύ, μην απομονώνετε επιμέρους. Όχι, 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 δεν απομονώνω. Κύριε Κρέτσο, να σας θυμίσω. Είχατε πει, κύριε Κρέτσο, ότι μπορεί να την εφαρμόσουμε την απόφαση, αλλά δεν σημαίνει ότι σεβόμαστε. Είχε πει και κάτι άλλο ο κύριος Κρέτσος. Έτσι, ότι γιατί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι πρόσκαιρη νίκη των ολιγαρχών και του σάπιου συστήματος, το οποίο θα αδειοδοτήσετε προσωρινά το σάπιο αυτό σύστημα. Και ότι έκανε ρηφηφή. Δεν αδειοδοτώ προσωρινά το σάπιο πολιτικό σύστημα. Βάζω φρένο στο τζάμπα. Και ελπίζω ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη φορά θα αποδείξει το πορτοφόλι ότι αυτό θέλει που κάνει η Νέα Δημοκρατία να βάλει τέλος στο τζάμπα. Κύριε Κρέσο μου, ορίστε, το πορτοφόλι είναι αυτό, καλά, που, το πορτοφόλι είναι αυτό που κάνει τζάμπα, κάνει σάπιο ένα σύστημα και αυτό που καθορίζει την πολιτική σας. Ποιος έχει πιο βαρύ πορτοφόλι? Καθόλου, δηλαδή. Καθόλου. Αλλά εάν είχατε διαβάσει τον νόμο, θα βλέπατε ότι υπήρχαν πολύ αυστηρές. Ωραία, τότε θα βλέπατε ότι υπήρχαν πολύ αυστηρές προδιαγραφές και για τις τεχνικές υποδομές και για τους εργαζόμενους και για τις κτηριακές και για το εκπεμπόμενο πρόγραμμα. Μάλιστα. Αυτό που κάναμε εμείς ένα διαγωνισμό βάσει του άρθρου 2α, η κυρία Μάνδρου μπορεί να με διορθώσει, είμαι σίγουρη ότι καταλαβαίνει ίσως καλύτερα από όλους μας. Βεβαίως. Αυτό που έκανε είναι ότι πήραμε μία αρμοδιότητα. Πήραμε μία αρμοδιότητα επειδή συντρέχουν ειδικές προϋποθέσεις και συνθήκες. Ποιες είναι αυτές? Ότι μετά από 4 διασκέψεις στη διάσκεψη των Προέδρων δεν μπορεί να συγκροτηθεί το ΕΣΟΥΡΟΥ. Επειδή συντρέχει και είναι επιτακτική η γίνει, ανάγκη. Αυτά έχουν γίνει, κύριε Κρέτσο. Αυτά έχουν γίνει, είναι στα ανήκουν στο παρελθόν. Κυρία Μάνδρου, αφήστε με λίγο, γιατί θα πάω σε αυτό που είπε προηγουμένως και ο κύριος Καλούδης. Λοιπόν, επειδή λοιπόν δεν μπορούσε να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος, γιατί αυτός ο νόμος έβαζε πρωταγωνιστή στα πάντα το ΕΣΟΥΡΟΥ, επειδή λοιπόν δεν μπορούσε να εφαρμοστεί και μετά από άκαρπες και επίμονες προσπάθειες και μετά από αρκετή υπομονή να βγει και νέα ηγεσία στη Νέα Δημοκρατία, που και αυτή
Προχωρήσατε σε αντισυνταγματική λύση και είχαμε την απόφαση. Κύριε Κρέτσο, ακούστε με κάτι. Να σας πω κάτι. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα. Όχι, όχι, πρέπει να το πω αυτό. Σας παρακαλώ, ένα λεπτό. Δεν έχουμε πολύ χρόνο όμως. Πέρασε. Ναι, πολύ γρήγορα τότε. Περάσαμε λοιπόν τη διάταξη αυτή του άρθρου 2α. Δεν είναι πάγια ρύθμιση. Επομένως, σε ένα νόμο ο οποίος προβλέπει 8 διαφορετικών ειδών άδειες. Μόνο λοιπόν για αυτές τις 4 εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου θα κάναμε εμείς το διαγωνισμό. Μάλιστα. Όχι για τις υπόλοιπες 7. Και το πιο κρίσιμο που λέχθηκε προηγουμένως, ότι θα ήταν η ονίλογο κρισία το κράτος να βάλει και να θεσμοθετήσει ποιοτικά κριτήρια, να κρίνει δηλαδή ποιος είναι πιο ποιοτικός από τον άλλον. Εμείς αυτό που κάναμε στη γραμματεία ήταν να μετράμε αν το 3 είναι μεγαλύτερο του 4 όμως, και το 5 μεγαλύτερο του 6. Δύο ερωτήσεις κρίσιμες για να το ολοκληρώσουμε. Άρα μου λέτε ότι όποιος έρθει στη Γενική Γραμματεία είτε λειτουργούσε είτε όχι, είτε είχε κανάλι, δεν έχει, έρθω εγώ δηλαδή για να πάρω μια άδεια προσωρινή, θα μου δώσετε, άμα χαρτί. Έχω τα κριτήρια αυτά που λέτε, θα μου δώσετε και εμένα ένα χαρτί προσωρινής άδειας στον οποιονδήποτε. Τότε το Συμβούλιο της Επικρατείας τι ρόλο έπαιξε με την αποφασή του και τι ρόλο παίζει με την αποφασή του, άμα το μπορεί να εκδίδεται έστω και προσωρινή άδεια. Αφού σας λέει δεν μπορείτε να εκδίδετε άδειες. Δεν γίνεται. Το είπατε εσείς δηλαδή. Δεν μιλάμε για άδειες, μιλάμε για βεβαιώσεις προσωρινής λειτουργίας. Αυτή είναι αυτό. Ας πάνε τη Δευτέρα στο ΕΣΟΥΡΟΥ να συζητήσουν και ας αποφασίσει όλο το πολιτικό σύστημα και στα πλαίσια αυτού που υπάρχει, δηλαδή το 4-5, το πώς πρέπει να ρυθμίσουμε προσωρινά το μισό λεπτό. Άρα, γυρίζω, αφού γυρίζουμε στο προηγούμενο καθεστώς, η DJ έχει το επάνω χέρι για να κάνει τη δουλειά. Όχι εσείς. Για να δώσετε προσωρινές ή όχι άδειες. Η DJ, βέβαια, αφού αυτοί έχουν ενοικιάσει το φάσμα. Η DJ δεν καθορίζει την επικοινωνιακή πολιτική. Όχι, όχι, όχι. Δεν λέω αυτό. Έχει σε ένα διαγωνισμό, έχει πάρει την άδεια για να κάνει αυτή τη διαχείριση. Και κάνει αυτή τη διαχείριση. Για να κάνει ποια διαχείριση, του φάσματος εννοείται. Αυτό εννοώ, βεβαίως. Όχι όμως ανεξέλεκτα. Δεν είπα αυτό εγώ, δεν είπα αυτό. Ναι. Κύριε Γενικέ, μια ερώτηση να κάνω. Από ό,τι καταλάβαμε, ο κύριος Φίλης εδώ μάζεψε λίγο τη γαλούμπα και προσπάθησε να λειτουργήσει πιο συνενετικά από ό,τι άλλα στελέχη της κυβέρνησης τις προηγούμενες ημέρες που είχαν κηρύξει τον πόλεμο στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Μπορούμε να πούμε ότι μπαίνουμε σε μια νέα ημέρα αύριο όπου θα επιχειρήσετε κι εσείς να βρείτε μια συνένεση με την αντιπολίτευση. Θα κάνετε κι εσείς ένα βήμα, δηλαδή, όπως συζητάτε και από τη Νέα Δημοκρατία, ώστε να βρούμε μια λύση στο κρίσιμο αυτό ζήτημα. Εμείς έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα διαλόγου και αυτό έχει αποδειχθεί από τις προσπάθειες που έχουμε κάνει να συγκροτήσουμε ΣΥΡΟΥ. Δεύτερον, τι κατά την κρίση μου, δεν καταλαβαίνω, συγγνώμη. Τα άλλα πολιτικά κόμματα, όλα πλην της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν φέρει κάποια ονόματα. Ποιες είναι αυτή τη στιγμή, εδώ και να μισή χρόνο. Εσείς κυβερνάτε, κύριε Κρέτσο, δεν το ξεχνάμε κιόλας αυτό. Εσείς κυβερνάτε. Μα κύριε Κρέτσο μου, και με τον κύριο Πολίδωρα δεν κάνατε και Διάνα. Με τον κύριο Πολίδωρα θα μπορούσε να βρείτε κάτι καλύτερο. Αυτό είναι στην κρίση των πολιτών. Πάντως σίγουρα κάναμε ένα άλμα, διότι φέραμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν προέρχεται από τις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο έχει και το δικό του πολιτικό κόστος. Ολοκληρώσαμε αυτή τη συζήτηση. Αλλά όχι, δεν ολοκληρώσαμε. Ένα λεπτάκι. Παρακαλώ να ολοκληρώσετε για να κλείσω. Δεν έχω χρόνο. Δεν έχω άλλο πρόβλημα. Έχετε δίκιο πολύ γρήγορα. Χρόνο να πείτε. Έχετε δίκιο. Απλώς θέλω να πω ότι εμείς τον νόμο Παπά, όπου είναι πιο φιλικός για το ΕΣΥΡΟΥ που έχει βγει ποτέ. Βασιστήκαμε σε αποφάσεις του ΣΤΕ, μία από αυτήν είναι 3578 του 2010 που έλεγε ότι επαόριστο ανοχή της ανομίας στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο είναι αντισυνταγματική και εμείς θα σεβαστούμε αυτό την προχθεσινή απόφαση. Η Νέα Δημοκρατία δεν σεβάστηκε καθόλου αυτή την απόφαση του 2010 διότι έβγαλε μία ακόμη παράταση προσωρινής. Δεν έχω χρόνο γιατί υπάρχουν πολλά γι' αυτό. Και πήρε πίσω ένα νόμο που είχε να κάνει το 2012 για διαγωνισμό. Θα δώσετε προσωρινή άδεια λειτουργίας, λέτε. Βεβαίως και εδώ φωνάζουν. Μου λένε λειτουργία σε κάποιον που λειτουργεί και σε κάποιον που λειτουργεί. Ξαναβρεθούμε πάλι στο ίδιο. Στο ίδιο παρονομαστή. Δηλαδή ξαναανοίξουμε νέο κύκλο δικαστικών εκκρεμωτήτων. Σε προβλήματα. Ναι. Δεν ξέρω αν θα βρεθούμε σε προβλήματα δικαστικά. Πάντως σίγουρα αυτό θα σας λέω. Δεν πρέπει αυτά να τα λάβετε υπόψη σας. Μάλιστα. Να ολοκληρώσουμε. Θα τα λάβουμε υπόψη μας, αλλά δεν θα αφήσουμε τον τζάμπα. Και κλείνω με αυτό. Παρακαλώ. Ότι θα καταλάβουμε πολύ σύντομα ότι τελικά κάποιες ρυθμίσεις
που αφορούσαν, που έφερναν ένα πιο σταθερό περιβάλλον στην τηλεοπτική αγορά. Μάλιστα. Με σοβαρά επενδυτικά σχήματα και μια σοβαρή πολιτική για το δεύτερο ψηφιακό μύρισμα και την τηλεπικοινωνιακή πολιτική. Ανοίγετε θέματα που δεν μπορώ να ρωτήσω τώρα. Μας. Δεν μπορώ να ρωτήσω γιατί δεν έχω χρόνο. Αλλά αν υπάρχει η πρόθεση να πάνε στο ΕΣΟΡΟΥ όλες οι αρμοδιότητες, να ξέρετε ότι είτε η αγορά με φαινόμενα τύπου Μέγκα, είτε τα διαθέσιμα. Αφήστε την αγορά να κάνει και η πολιτική για το δεύτερο. Αν την αφήναμε, κυρία Μάνδρου, τα μισά κανένα δεν έχω χρόνο, Ιωάννα, δεν έχω. Το 4 δεν έχω εφαρμόσει. Τελειώσαμε. Από 1η-16 δεν θα λειτουργήσει κανένα κανάλι. Κύριε Κρέτσο, σας ευχαριστώ θερμά για την καλοσύνη που είχατε να είστε στην εκπομπή μας. Είχαμε πολλά να πούμε. Δεν έχουμε χρόνο. Δυστυχώς ένα ηθικό δίδαγμα, κυρία.